αρέα ήθες. Το βιβλίο αυτό το οποίο έχετε δει όλοι σας δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2008. Είχα αρχίσει να το γράφω από τον Ιούνιο. Αλλά επειδή τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούσαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και είχαν προσδιορίσει και νέες συσκέψεις και το Σεπτέμβρη και τις αρχές του Οκτώβρη, απεφάσισα να περιμένω για την έκδοσή του, ώστε να είναι πιο πλήρες. Μάταια ελπίδα, διότι βέβαια δεν σταμάτησαν οι συζητήσεις τον Οκτώβρη, συνεχίστηκαν τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη και αρχές του Γενάρη, και γι' αυτό αρχές του Γενάρη δημοσίευσα μια δεύτερη έκδοση με μια ανάλυση των τελευταίων εξελίξεων. Τον Οκτώβρη φαινόταν ακόμα για αυτούς που δεν ήξεραν ή για αυτούς που δεν ήθελαν να δεχθούν την κρίση ότι είναι αμφίβολο πόσο έντονη θα είναι η κρίση και πόσο εκτεταμένη. Το Γενάρη όμως ήταν πια ένα μεγάλο πραγματικό γεγονός που απασχολούσε όλους και η αρχική κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση είχε περάσει στην πραγματική οικονομία. Όπως ξέρετε όλοι, η κρίση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα ενυπόθηκα δάνεια τα οποία χορηγούσαν οι τράπεζες σε πιστωτές, σε οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ξεπληρώσουν και μετά μαζικά δεν εξόφησαν τα χρέη τους.